Εδώ παρακολουθούμε ένα από τα παράδοξα αυτών των εκλογών. Είναι ο δημοκρατικός εκπρόσωπος στο Κογκρέσο από τη Τζόρτζια, ο Βέρνον Τζόνς, με μια πολύ μεγάλη πολιτική ιστορία, ο οποίος δηλώνει ότι θέλει να συμμετάσχει στο κόμμα του Προέδρου Λίνκον, δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι εντυπωσιακό γιατί επιστρέφει σπίτι, λέει. Μόλις ανακοινώνει την προσχώρησή του στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων. Σίγουρα αυτό είναι κάτι από τα πιο αξιοσημείωτα, θα είναι σίγουρα από τα πιο αξιοσημείωτα της ημέρας. Ο ίδιος πιστεύει ότι οι εκλογές νοθεύτηκαν, τουλάχιστον στην πολιτεία του. Αν σκεφτούμε βέβαια ότι στην πολιτεία του οι δύο Ρεπουμπλικάνοι, ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο κ. Κέμπ και ο γραμματέας της πολιτείας, δεν έδωσαν δυνατότητα ούτε στη σύγκληση του νομοθετικού σώματος, το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, να συγκληθεί το σώμα, το οποίο θα αφισβητούσε την εγκυρότητα των εκλεκτόρων που επέλεξε ο κυβερνήτης. Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο μοναδικός ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ο οποίος στις εκλογές κατόρθωσε να διπλασιάσει τις ψήφους των μαύρων, λατίνων, κινέζων, γενικά των μειονοτήτων προς την πλευρά των ρεπουμπλικάνων. Κάτι εντυπωσιακό. Αναγνωρίστηκε και από τους εχθρούς και φίλους του, τον εχθρικό τύπο. Βασικά όλος ο τύπος στην Αμερική είναι ενάντια στον κύριο Τραμπ, όλα τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι απίστευτο. Σίγουρα είναι μια πολύ συγκλονιστική στιγμή και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και για τον κύριο Τραμπ, αυτό που μόλις είδαμε.